Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού πάντοτε, γιατί και σήμερα μας επιτρέπει να βρεθούμε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάσουμε όλα τα ζητήματα, ερωτήσεις, αντιρρήσεις, θέματα που μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφεται στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε και θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή θεολόγοι. Μαθητές είμαστε, μαθητές του Χριστού, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μέσα από τον θεόπνευστο και αψευδή Άγιο Λόγο Του. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση κάποιου ανώνυμου που μάλιστα την έστειλε όχι με email αλλά με μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο και είναι περισσότερο προσωπική, αλλά η απάντηση ζητείται μέσα από την εκπομπή «Απαντήσει μέσα από το Λόγο του Θεού», πράγμα για το οποίο κάνουμε τώρα. Διαβάζω. Κύριε Κοροβέση, κατηγορήστε από διάφορους θρησκευτικούς κύκλους ότι η εκκλησιαστική κίνηση στην οποία υπηρετείτε έχει χαρακτηριστικά σέκτας για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εσχατολογία με αποτέλεσμα τρομοκρατείτε το ακροατήριο. Δεύτερον, διότι στις ομιλίες σας προσδίδονται χαρακτηριστικά θεοπνευστίας αφού πιστεύετε σε εισαγωγικά ότι ο Θεός μίλησε, κάτι που δεσμεύει συναισθηματικά το ακροατήριο. Τρίτον, απορρίπτεται τη συνεργασία με άλλες χριστιανικές εκκλησίες, κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έλλειψη αγάπης. Τέταρτον, αποθαρρύνεται τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων των μελών σας με ανθρώπους του κόσμου, σε εισαγωγικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε. Πέμπτον, αποθαρρύνεται τη σύναψη γάμου μελών της εκκλησίας με άτομα που δεν ανήκουν σε αυτήν την εκκλησία. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ η απάντησή σας. Η ερώτησή μου είναι καλοπροαίρετος και θα ήθελα να παραμείνω ανώνυμος. Ναι, αγαπητέ μου φίλε, η αλήθεια είναι ότι πράγματι στην εκκλησία στην οποία με πρόσθεσε εμένα και την οικογένειά μου ο Θεός και στην οποία με τη χάρη του Χριστού υπηρετώ, ελπίζω ταπεινά, φρόνημα, ελπίζω ή ζητάω από το Θεό να μου χαρίσει αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης και της αφιέρωσης και, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω, και τις δυνατότητες μέσα από το Λόγο του Θεού να εκφράζω τις αλήθειες του Ευαγγελίου και μόνο του Ευαγγελίου. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, αλλά αυτή είναι η προσπάθειά μου. Μια και η ερώτησή σου είναι προσωπική, σου απαντάω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου. Τώρα, αν αυτή η εκκλησία στην οποία με πρόσθεσε ο Χριστός είναι σέκτα, θα μπορέσω να απαντήσω μόνο αν δω τι γράφουν τα λεξικά για το τι είναι σέκτα. Διαβάζω λοιπόν από τα έγκριτα ελληνικά λεξικά. Το πρώτο είναι του Μπαμπινιώτη. Διαβάζω ακριβώς το γεγραμμένο σε αυτό. Σέκτα είναι η οργανωμένη ομάδα προσώπων στους κόλπους μιας θρησκείας που χαρακτηρίζεται από συνοχή. Δεύτερον, ομάδα στους κόλπους πολιτικού κόμματος με δογματικές αντιλήψεις. Προέρχεται μάλιστα από το λατινικό secta και από το ρήμα sequor, μάλιστα. Πάμε και στο λεξικό του Τεγόπουλου, το επίσης έγκριτο λεξικό ελληνικό, διαβάζω.
Σέκτα ή σέκτα είναι οργανωμένη ομάδα προσώπων στους κόλπους μιας θρησκείας που έχει τις ίδιες πεποιθήσεις. Η σέκτα διαφέρει από την αίρεση, η οποία διαφοροποιείται δογματικά, και από το σχίσμα που διαφοροποιείται διοικητικά από την Εκκλησία. Στην πολιτική, σέκτα είναι πολιτική μερίδα κόμματος με δογματικές αντιλήψεις. Άρα λοιπόν σέκτα, έτσι τουλάχιστον όπως μας τα περιγράφονται στα λεξικά τα έγκριτα Μπαμπινιώτη και Τεγόπουλου, είναι μια μικρή ομάδα μέσα σε ένα σύνολο. Δηλαδή μέσα σε μια εκκλησία, όταν δραστηριοποιείται μυστικά θα έλεγα, μια ομάδα η οποία έχει δικούς τους στόχους, έχει συνοχή, έχει έλλειψη ανεκτικότητος, όπως διαβάζω από το ηλεκτρονικό λεξικό πύλη για το σεκταρισμό, έχει έλλειψη ευρύτητο πνεύματος και αναφέρεται ιδιαίτερα στο πολιτικό τομέα και στο θρησκευτικό, αλλά και στο στρατιωτικό. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η σέκτα είναι μία παραθρησκευτική οργάνωση ή παραεκκλησιαστική οργάνωση στους κόλπους μιας εκκλησίας. Δηλαδή μέσα στην εκκλησία την καθολική μαζεύονται μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν δικούς τους στόχους και είναι κάπως σαν συνωμοσία. Έτσι το καταλαβαίνω γιατί έτσι το γράφει τα λεξικά. Άρα είναι παραθρησκευτική οργάνωση ή παραεκκλησιαστική οργάνωση μέσα στην ίδια εκκλησία, στην ίδια θρησκεία, δεν ξεχωρίζει και είναι και παραπολιτική οργάνωση στο ίδιο κόμμα ή είναι παραστρατιωτική οργάνωση μέσα σε ένα στράτευμα. Όταν δημιουργείται ένας χωρισμός που προέρχεται από διαφορετική διδασκαλία, δηλαδή αίρεσης, η αίρεσης δεν είναι σέκτα γιατί ξεχωρίζει και δημιουργεί μια άλλη εκκλησία ή ένα άλλο δόγμα. Επίσης μπορεί να είναι και ο χωρισμός να είναι σχίσμα. Η διαφορά της αίρεσης είναι, όπως λέει το λεξικό του Τεγόπουλου, η διαφοροποίηση στα δογματικά και το σχίσμα είναι η διαφοροποίηση στα διοικητικά. Με λίγα λόγια δηλαδή, να μην πολυλογούμε, σέκτα είναι μία οργάνωση μέσα σε μια εκκλησία, μία οργάνωση μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα ή μία οργάνωση μέσα σε ένα στράτευμα. Άρα λοιπόν, μία εκκλησία ξεχωριστή, δόγμα δηλαδή, δεν είναι σέκτα. Είναι δόγμα, είναι άλλο πολιτικό κόμμα, είναι άλλη στρατιωτική οργάνωση. Άλλο δηλαδή το ένα και άλλο το άλλο. Άρα λοιπόν, η εκκλησία στην οποία με πρόσθεσε ο Χριστός πιστεύω, όταν με έβγαλε από την προηγούμενη εκκλησία που ήμουνα, δεν είναι σέκτα γιατί δεν είναι μέρος της άλλης εκκλησίας ή μεγαλύτερης εκκλησίας. Είναι μία ξεχωριστή εκκλησία, ένα ξεχωριστό δόγμα με διαφορετικές δογματικές πεποιθήσεις και διαφορετικές διοικητικές καταστάσεις. Τώρα στα ερωτήματά σου, ότι έχουμε χαρακτηριστικά σέκτας. Πρώτον, γιατί δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην εσχατολογία με αποτέλεσμα να τρομοκρατούμε το ακροατήριο. Εκείνο που έχω να τονίσω είναι ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού, για να μην πω ότι η Παλαιά Διαθήκη, αλλά τουλάχιστον το Ευαγγέλιο του Χριστού, στο οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να μένουμε και να ζούμε σε αυτό, γιατί μέσα από αυτό σωζόμαστε, και να το διαβάσω και από μέσα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού λοιπόν, στο οποίο είσταστε, στο οποίο σώζεστε, εάν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν πιστεύσατε Ματθαίος. Άρα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αυτό που μας οδηγεί και μας αποκαλύπτει και μας κηρύττει ακριβώς, μας κηρύττει τις έσχατες ημέρες. Κατ' επανάληψη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας λέει μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Κατ' επανάληψη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας λέγει μετανοείται και γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και στις επιστολές των Αποστόλων της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, κατεξοχήν κηρύτεται ότι φτάσαμε στο τέλος. Μάλιστα, παραδείγματος χάρη, στην επιστολή του Απόστολος Πέτρος γράφει
Το τέλος πάντων επλησίασε. Γι' αυτό διάγεται, να το βρω, είναι στην πρώτη αποστολή, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Πέτρου, στο κεφάλαιο Δέλτα και το 7 εδάφιο. Πάντον δε το τέλος επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο αναφέρει λέγοντας «Εν τέσσερις χάτες ημέρες θέλουν συλληφθεί καιρή κακή, γιατί οι άνθρωποι θα είναι όπως είναι». Ακόμη στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς αναφέρει «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας, «και της αυτών υπησυνάξεως ημών», δηλαδή της αρπαγής, και αναφέρει τις λεπτομέρειες για αυτές τις δύο μέρες, της αρπαγής και της Δευτέρας Παρουσίας, που αναφέρονται στις έσχατες ημέρες. Όλο λοιπόν το Ευαγγέλιο έχει κυρίαρχο στόχο, θα τολμούσα να πω, να προετοιμάσει το λαό του Θεού για τις έσχατες ημέρες. Και το σύμβολο της πίστεως αναφέρεται προσδοκό, Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το παράλογο ή το υπερβολικό το οποίο κάνουμε, κηρύττοντας ακριβώς αυτά που είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πέραν τούτων υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο, η Αποκάλυψη, όπου αναφέρεται στις έσχατες ημέρες. Εκείνο που είναι επικίνδυνο και πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, όσοι μιλάμε το Λόγο του Θεού, κηρύττουμε το Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα για τις έσχατες ημέρες, είναι να μην προσθέσουμε ή να μην αφαιρέσουμε, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο πρώτα-πρώτα για την ψυχή μας, αλλά είναι επικίνδυνο και για να παρασύρουμε και άλλους, καθώς είναι γεγραμμένο πάλι από τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή του προς Τιμόθεο, λέγοντας «Το Πνεύμα το Άγιο ρητός λέγει ότι τις τελευταίες μέρες θα αποστατήσουν τινές από τις πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων κλπ. Και ακόμη λέει ότι θέλει ελθεί καιρός όταν δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, χαργαλιζόμενη την ακοή και από μέν της αληθείας θέλουση να αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουση εκτραπή». Άρα λοιπόν, στην πρώτη σου ερώτηση, αγαπητέ φίλε, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εάν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, αν μελετούμε το Ευαγγέλιο, αν ζούμε το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το τέλος πάντων επλησίασε. Και το τέλος πάντων επλησίασε είτε με προσωπική πρόσκληση, γιατί το αύριο δεν μας ανήκει, κανείς από εμάς δεν ξέρει αν αύριο ή μεθαύριο θα υπάρχουμε στη ζωή αυτή, αλλά θα έρθει ο Κύριος κάποια στιγμή και έναν ένα από εμάς θα μας πάει, θα τελειώσει τη ζωή μας και το τέλος της ζωής μας θα έχει συνέπειες. Είτε θα είμαστε μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πολύ καλύτερο να είμαι εκεί γιατί θα είμαι μαζί με τον Χριστό, ή θα είμαστε στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου, και θα περιμένουμε εκεί την Ανάσταση των νεκρών. Ο Θεός να μας φυλάει, να είμαστε κοντά, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί, γιατί το τέλος πάντων επλησίασε. Αλλά εκτός από την προσωπική κλίση, το τέλος πάντων θα έρθει και κάποια στιγμή, όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντησης αυτού». Άρα λοιπόν, το κήρυγμα των εσχάτων ημερών δεν είναι κήρυγμα τρομοκρατίας ούτε τρομολαγνίας. Το κήρυγμα των εσχάτων ημερών είναι απαραίτητο, γιατί είναι κήρυγμα προετοιμασίας. Γίνεστε έτοιμοι, φωνάζει ο Χριστός, διότι δεν εξεύρετε πότε ο Κύριος θα έρθει. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το κήρυγμα των εσχάτων ημερών, όμως νομίζω ότι είναι αρκετά για να μην πάρουμε πολλή ώρα. Είναι κήρυγμα όχι τρομοκρατίας ή τρομολαγνίας συμπερασματικά, αλλά είναι κήρυγμα προετοιμασίας, καθώς πάρα πολλές φορές ο Κύριος μας αναφέρεται, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στην πειρασμό, ο καιρός είναι εγγύς, γρηγορείτε, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, όλο το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι προετοιμασία για το τέλος της ανθρώπινης ζωής μας, είτε με προσωπική πρόσκληση, είτε με το τέλος των αιώνων.
Στη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ φίλε, γράφεις δεύτερον, διότι στις ομιλίες σας προσδίδονται χαρακτηριστικά θεοπνευστίας, αφού πιστεύετε ότι ο Θεός μίλησε, κάτι που δεσμεύει συναισθηματικά το ακροατήριο. Δεν νομίζω ότι κανείς από τους κήρυκες οποιασδήποτε εκκλησίας, από αυτούς που ακηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, θεωρούν ότι το κήρυγμά τους, εμείς τουλάχιστον και εγώ προσωπικά, σε καμία περίπτωση δεν το ισχυρίζομαι αυτό, θεωρούν ότι το κήρυγμά τους είναι θεόπνευστο. Γνωρίζουμε από τη Γραφή, γιατί αυτό θα ήταν και βλασφημία. Γνωρίζουμε από τη Γραφή ότι θεόπνευστος και αψευδής είναι μόνο ο προφητικός λόγος του Θεού, για τον οποίο και ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος, συγγνώμη, μας λέει ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά να προσέχουμε. Διαβάζω από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου το κεφάλαιο Α και 19 εδάφιο, και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις των οποίων κάνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνουν φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει τις καρδίες ημών. Άρα πάρα πολύ καλά κάνουμε που θεωρούμε ότι θεόπνευστος και αψευδής είναι μόνο ο γεγραμμένος προφητικός λόγος. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, δια του Ιησού Χριστού, έχει δώσει διακονίες, Απόστολος, Προφήτης, Διδάσκαλος, Ευαγγελιστής, Ποιμένας, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο έχει δώσει χαρίσματα, όπως είναι γραμμένα στην επιστολή προς Κορινθίους, και διαβάζω, είναι από το 12 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, δίδεται εις έκαστον, Κορινθίους Α, 12 κεφάλαιο, 7 εδάφιο, δίδεται εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον, διότι σ' άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, να κηρύττει και να ευαγγελίζει, σ' άλλον δίδεται δια του Πνεύματος λόγους γνώσεως, να διδάσκει, κάτω το αυτό πνεύμα, σ' άλλον δίδεται πίστης δια του αυτού πνεύματος, σ' άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σ' άλλον ενέργειες δυνάμεων, σ' άλλον προφητεία, σ' άλλον διακρίσεις πνευμάτων, σ' άλλον είδη γλωσσών και σ' άλλον ερμηνεία γλωσσών. Αλλά ακόμη και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, όταν σας ζητάνε να απολογηθείτε, μην ανησυχείτε και μην προμελετάτε τι θα πείτε, γιατί εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάσκει τι πρέπει να πείτε. Και αλλού επίσης λέει, μην προμελετάτε, γιατί εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο θα μιλάει με εσάς. Δεχόμαστε λοιπόν ότι μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο και διακονίες υπάρχουν προς καταρτισμών των Αγίων, για την εκπαίδευση των Αγίων, και μάλιστα το λέει αυτό και θέλω να το διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Εφεσίους στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους ευαγγελιστές και ποιμένες, για τον καταρτισμό των Αγίων, δια το έργον της διακονίας τους και δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσουν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας πληρώματος του Ιησού Χριστού. Δίνει λοιπόν ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία του την αληθινή διακονίες, ώστε να κηρύττουν δια Πνεύματος Αγίου, να ευαγγελίζουν δια Πνεύματος Αγίου και να διδάσκουν δια Πνεύματος Αγίου. Ακόμη δίδει και το παράκλητο στο Πνεύμα της Αληθείας χαρίσματα, ώστε ο έχων το χάρισμα λόγου σοφίας να κηρύττει και να ευαγγελίζει δια Πνεύματος Αγίου, όχι με θεοπνευστία, αλλά με τη χάρη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, και επίσης λογογνώσεως, ώστε να διδάσκει δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για θεοπνευστία, αλλά μιλάμε για επέμβαση του Θεού μέσα από τις διακονίες και τα χαρίσματα που μιλάει στους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν κήρυγμα που γίνεται με την λογική την ανθρώπινη, και υπάρχει κήρυγμα που γίνεται με τη χάρη του Χριστού, αλλά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με τη λογική την ανθρώπινη, με βάση αυτά που σαν άνθρωπος έχει μελετήσει και γνωρίζει, μερικές φορές όμως γίνεται, και πολλές φορές γίνεται, με την χάρη του Χριστού, δηλαδή με τις διακονίες και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μιλάμε λοιπόν για θεοπνευστία, αλλά μιλάμε
για κήρυγμα που γίνεται με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Τρίτη ερώτησή σου. Απορρίπτεται τη συνεργασία με άλλες εκκλησίες, κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως έλλειψη αγάπης. Δεν είναι αλήθεια ότι απορρίπτουμε τη συνεργασία με άλλες εκκλησίες. Αντιθέτως, εάν είναι χριστιανικές εκκλησίες, τότε πιστεύουμε ότι είμαστε αδέλφια, γιατί έχουμε τον ίδιο πατέρα. Αν μάλιστα είναι και εκκλησίες που κηρύττουν αναγέννηση, θεωρούμε ότι είμαστε πιο στενά κοντά τους. Αν υπάρχουν εκκλησίες που κηρύττουν και βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού, αισθανόμαστε ότι είμαστε ακόμη πιο κοντά. Όμως, και καλόν θα είναι, αγαπητέ φίλε, να κοιτάξεις την εκπομπή μας που έλαβε χώρα 12 Τετάρτου 2011 με την ερώτηση «Διαφορετικότητα μέσα στην Εκκλησία», η έννοια της διαφορετικότητας μέσα στην Εκκλησία. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι γραμμένο ότι δύο δύναται να περιπατήσω όμως ή ομού αν δεν είναι σύμφωνοι. Αν λοιπόν δεν συμφωνούμε, δηλαδή δεν διακρινόμεθα για την ενότητα της πίστεως και για την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι απαραίτητο στο Λόγο του Θεού, μάλιστα στο Λόγο του Θεού, στην Εφεσίους, αν διαβάσουμε για αυτό το χαρακτηριστικό της ενότητας, λέει στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Άρα λοιπόν, είναι ανάγκη να σπουδάζουμε δια του συνδέσμου της ειρήνης την ενότητα του Πνεύματος. Άρα θέλουμε να έχουμε ειρηνικές σχέσεις, ώστε να υπάρχει ενότητα του Πνεύματος. Αλλά και στο Δέλτα 13, λέει πάλι στην Επιστολή προς Εφεσίους, «Έως σου καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πρίσεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειων και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Θέλουμε λοιπόν την ενότητα της πίστεως, θέλουμε την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και υπάρχει εφόσον έχουμε την ίδια διδασκαλία, το ίδιο φρόνημα, την ίδια πρακτική και την ίδια νοοτροπία. Αν δηλαδή εμείς βρισκόμαστε με έναν αδελφό μας, ο οποίος αποδέχεται και είτε λατρεύει, παραδείγματος χάρη λέω, είτε προσκυνάει, είτε αποδέχεται τις εικόνες, εμείς που δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό, δεν μπορούμε να συμπροσευχηθούμε. Ο ένας θα ενοχλεί τον άλλον. Ή εάν κάποιος είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και πιστεύει στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ενώ κάποιος άλλος δεν είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο γιατί δεν πιστεύει στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, όπως το γράφει η Γραφή, λαλούντες γλώσσες και προφητεύοντες, τότε εάν προσεύχομαστε, ο ένας με ξένες γλώσσες και με προφητικό λόγο και ο άλλος δεν το δέχεται αυτό, θα ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συγκάνουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπάμε και ούτε θεωρούμε ότι δεν μας αγαπάνε. Εν αληθεία, εν ειλικρινία τους αγαπάμε και πιστεύουμε ότι εν αληθεία και εν ειλικρινία μας αγαπάνε. Πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, έχουμε το σύμβολο της πίστεως, προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, για την Εκκλησία του Χριστού, για τις Εκκλησίες του Χριστού, αλλά αποδεχόμεθα τη διαφορετικότητα του άλλου, αλλά δεν μπορούμε να περπατήσουμε ομού. Δεν μπορούμε να συμπορευθούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε μία εκκλησία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι λοιπόν παραξενιά μας, αλλά είναι μία ανάγκη. Οι σχέσεις που έχουμε με τις άλλες εκκλησίες θέλουμε να είναι πάρα πολύ καλές. Άλλωστε, εγώ προσωπικά, μια και είναι προσωπική ερώτηση, μέσα στην οικογένειά μου, έχω διάφορα δόγματα. Έχω ανθρώπους που είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, συγγενείς που είναι ιερεύς, στενότατο συγγενείς, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αγαπητός. Οι οικογενειακές μας σχέσεις είναι άριστες. Αποδέχομαι την υπηρεσία του. Έχει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια, πάρα πολύ καλά παιδιά. Προσευχόμαστε για αυτούς, όπως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι προσεύχονται και αυτοί για μας. Έχουμε ενότητα, δεν έχουμε ένωση. Ή ακόμη με ανθρώπους άλλου δόγματος μέσα στη διαμαρτύρηση.
αναγεννημένους, με ανθρώπους της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Πάρα πολύ τους αγαπάω και ο Θεός το ξέρει και, εγώ μπορώ να το, με παρησία να το ισχυριστώ ενώπιον του Θεού από την προσευχή μου. Προσεύχομαι για αυτούς, ο Θεός να τους ευωδώσει, να τους ευλογήσει. Και εύχομαι όλοι μας, σε όποια εκκλησία και να βρισκόμαστε, σε Ορθόδοξη, σε Καθολική, σε Διαμαρτυρόμενη, σε Ευαγγελική, σε Μεθοδιστές, σε Πεντηκοστή, σε οποιαδήποτε εκκλησία και αν βρισκόμαστε, να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός αυτά τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους, αλλά όχι μόνο, μέσα στην πατρίδα μας που χάνονται μέσα στην αμαρτία, μέσα στη διαφθορά, στη διαστροφή, το κήρυγμά μας, από πουδήποτε και αν προέρχεται, να χτυπήσει την καρδιά των ανθρώπων αυτών και να, ο Θεός να κάνει σωτηρία και να μας ετοιμάσει όλους για το τέλος. Όπως λέει η Γραφή, όπως είπαμε, το τέλος πάντων επλησίασε. Άρα, εάν δεν συνεργαζόμαστε στενά, είναι γιατί δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Θα ενοχλούμε ένας τον άλλον, θα στενοχωρούμε ένας τον άλλον. Αλλά και τους αγαπάμε και προσευχόμαστε και θέλουμε και ο Θεός να γεμίσει την καρδιά μας με περισσότερη αγάπη για όλους τους άλλους. Και προσευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογήσει πιο πολύ από εμάς. Από ένα παράδειγμα, έστω και αν πάρω και 5 λεπτά, θυμάμαι μια φορά είχα έρθει σε μια αντίθεση με έναν αδελφό. Και είχε χαλάσει η καρδιά μου. Ήξερα ότι αυτό δεν αρέσει στο Θεό και άρχισα έναν καλό αγώνα, όπως όλοι μας κάνουμε, ο Θεός να φτιάξει την καρδιά μου και να τον αγαπήσω, να φύγει το χώρισμα. Πέρασε αρκετός καιρός, γιατί ήταν σκληρό αυτό το οποίο συνέβη για μένα. Μετά από αρκετούς μήνες, πραγματικά προσευχόμουν με πολύ αγάπη για τον άνθρωπο αυτό, εγώ τον λέω αδελφό μου, και είπα, Κύριε, ευλόγησέ τον πολύ. Εκείνη τη στιγμή, αν θέλετε πιστέψτε με, ήρθε η φωνή του Θεού μέσα μου με μία ερώτηση, να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Και εκεί τα έχασα. Σηκώθηκα πάνω και είπα, όχι και πιο πολύ από μένα, κάτσετε. Και γύριζα γύρω γύρω και χαμένα τάχα. Μετά συνήλθα, άρχισα να προσεύχομαι, άρχισα να λέω, Κύριε, ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα. Πιο πολύ από μένα. Και από τότε μου έχει μείνει. Όλες τις άλλες διαφορετικές εκκλησίες, διαφορετικά δόγματα, αδελφούς που ανήκουν σε άλλους χώρους. Αλήθεια σας λέω, προσεύχομαι ο Θεός να τους ευλογήσει πιο πολύ από μένα και από εμάς. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός όποιον επικαλείται το όνομα του Χριστού τον σώζει. Τον αγαπάει. Όποιον δέχεται τον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν δίνει εξουσία να γίνει παιδί του. Ποιος είμαι εγώ λοιπόν να κατακρίνω, να κατηγορήσω ή να μην αγαπάω τα αδέρφια μου όπου και αν βρίσκονται. Εύχομαι και προσεύχομαι και τώρα στο όνομα του Χριστού ο Θεός να τους ευλογήσει πιο πολύ από εμάς. Και εμάς θα μας ευλογήσει όλους. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με χάρη, με δύναμη Πνεύματος Αγίου για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Το τέταρτον είναι αποθαρρύνεται τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων των μελών σας με ανθρώπου του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί το βλέπουμε στο Λόγο του Θεού. Τι να κάνω τώρα, να αλλάξω το Λόγο του Θεού. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, που γράφει στο 4ο κεφάλαιο. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όσοι λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Αυτός λοιπόν που έχει το φρόνημα του κόσμου και δεν έχει το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και ζει κοσμικά μέσα στην αμαρτία, στην παράβαση, στην ανομία, είναι πραγματικά, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, κόσμος. Υπάρχει λοιπόν ο κόσμος, που άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και σατανάς, ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, μέσα στην αμαρτία, στην παράβαση, στη διαστροφή, στη διαφθορά, και υπάρχει και ο λαός του Θεού. Με τον κόσμο δεν έχουμε σχέσεις. Εξέλθετε μέσα, από μέσα λέει ο Λόγος του Θεού, από τη Βαβυλώνα, από το κοσμικό φρόνημα. Μάλιστα ο Απόστολος Ιωάννης το λέει και πιο καθαρά. Μην αγαπάτε τον κόσμο,
μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι αυτό. Πολύ σοβαρό. Σου λέει δεν έχεις μέσα σου, δεν είναι απάνω σου η αγάπη του πατρός αν αγαπάς τον κόσμο και τα του κόσμου. Τι είναι κόσμος λοιπόν? Ο κόσμος είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Ο κόσμος της παράβασης, της ανομίας. Ο Χριστός δεν μας απαγορεύει τίποτα στη ζωή μας να απολαμβάνουμε. Το μόνο που μας απαγορεύει είναι την αμαρτία. Εφόσον λοιπόν η αμαρτία κυριαρχεί στον κόσμο, εμείς πρέπει να είμαστε έξω. Άρα έχεις δίκιο που λες, αποθαρρύνουμε τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων των μελών σας με ανθρώπους του κόσμου όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Όντως, πραγματικά έτσι κάνουμε. Μην όμως ζυγείτε με τους απίστους, λέει ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα το κείμενο λέει ακόμη πιο καλά. Μη ετεροζυγείτε με τους απίστους. Με ανθρώπους δηλαδή που δεν δέχονται το Χριστό. Ή που δέχονται, αλλά μόνο με τα λόγια. Και η ζωή τους φανερώνει άλλα πράγματα. Φανερώνει ότι είναι μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ασέβεια, μέσα στην ειδωλολατρία. Είναι φανερά, λέει ο Λόγος του Θεού, τα έργα της σαρκός. Στην επιστολή προς το Αποστόλου Παύλου, προς Γαλάτες. Φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, αυτός είναι ο κόσμος, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμές, θυμή, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθη, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράττοντες δεν θέλουν σκληρονομήσει η ζωή αιώνιων. Δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν πραγματικά αποθαρρύνουμε και εμείς σαν άτομα και σαν οικογένειες, αλλά και στο κηρυγμά μας αποθαρρύνουμε τη συνάφεια του πιστού ανθρώπου, του λαού του Θεού, με τον κόσμο και με τους ανθρώπους του κόσμου. Και το πέμπτον, αποθαρρύνεται τη σύναψη γάμου μελών της Εκκλησίας με άτομα που δεν ανήκουν σε αυτήν. Και εδώ ακόμη, αγαπητέ φίλε, είναι αλήθεια. Δεν απαγορεύουμε, δεν προτρέπουμε. Γιατί για σκέψου τώρα να παντρευτούμε, να παντρευτούν δύο νέοι διαφορετικού δόγματος και διαφορετικής θρησκείας. Ο ένας θα λέει πρέπει να βαφτιστεί το παιδί γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού βρέφος, ο άλλος θα λέει πρέπει να βαφτιστεί όταν πιστέψει και μετανοήσει. Ή ο ένας θα λέει θα πάμε σε αυτή την εκκλησία, ο άλλος θα πάει στην άλλη εκκλησία. Θα υπάρχει σύγχυση μέσα στην οικογένεια. Εάν δεν συμφωνήσουν δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Θα είναι αιτία φασαρίας, καυγάδων και τελικά εσωτερικού διαζυγίου ή οριστικού διαζυγίου. Γιατί καθένας πιστεύει απόλυτα ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα πώς θα συμφωνήσουνε? Δεν απαγορεύουμε μικτούς γάμους, δηλαδή γάμο ανθρώπων από την εκκλησία μας με άλλες εκκλησίες, αλλά δεν προτρέπουμε. Λες αποθαρρύνουμε. Έτσι δεν λες, αποθαρρύνουμε. Θα έλεγα ναι, αποθαρρύνουμε. Γιατί μέσα από αυτό το γάμο, όταν τον προτρέψουμε και τον σπρώξουμε, ξέρουμε ότι θα έχει προβλήματα. Βεβαίως ο Θεός μπορεί να κάνει χάρη, γιατί είναι παντοδύναμος, μπορεί να ενεργήσει στις καρδιές των ανθρώπων, μπορεί να κάνει μεγαλεία, θαυμάσια, τεράστια. Επειδή εμπιστευόμαστε λοιπόν στην παντοδυναμία του Θεού, στη χάρη του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, επειδή εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό δεν απαγορεύουμε. Αλλά επειδή γνωρίζουμε την αδυναμία των ανθρώπων, την ανθρώπινη αδυναμία και την επιμονή πολλές φορές στα πιστεύω του καθενός από εμάς ξεχωριστά, γι' αυτό δεν ενισχύουμε, δεν προτρέπουμε, ακόμη και αποθαρρύνουμε. Αυτή είναι η απάντησή μου, όσο μπορούσα πιο καθαρά, έτσι τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εδώ, αγαπητέ μου ανώνυμε φίλε. Εύχομαι ο Θεός να σε ευλογήσει. Εάν έχεις διαφορετικές απόψεις, σε προτρέπω, με αλήθεια το λέω αυτό, στείλε μας τις αντιρρήσεις σου,
Στείλε μας τις διαφωνίες σου και όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι όσοι μας ακούτε. Δεν ισχυριζόμαστε, ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι έχουμε δίκιο πάντοτε. Εκφράζουμε την άποψή μας με προσπάθεια όμως ειλικρινή να τη στηρίξουμε στον Άγιο Λόγο του Θεού. Σου επαναλαμβάνω ότι καλό θα ήταν, βοηθητικό ίσως θα ήταν, να παρακολουθούσες και την εκπομπή 12 Τετάρτου του 2011 που αναφερόμεθα στη διαφορετικότητα στην Εκκλησία. Ο Θεός να σε ευλογήσει αγαπητέ μου φίλε. Εδώ η ώρα μας τελείωσε, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Με πολύ αγάπη ευχαριστούμε που μας παρακολουθούσατε και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Thank you.